αισθάνομαι να με ελέγχουν μέλη του Κοινοβουλίου που άλλα από αυτά έχουν ευθύνη για αυτό που συνέβη και άλλα από άγνοια, από ελλειπή ενημέρωση. Λοιπόν, εμείς ως συνδικαλιστές, ως ΠΟΕΣΥ, είμαι στην ΠΟΕΣΥ από το 1997 ως Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρός της μέχρι τώρα, υπερασπιστήκαμε πάντα την ανεξάρτητη και αντικειμενική ενημέρωση. Και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Υπερασπιστήκαμε και τη δημόσια τηλεόραση όποτε χρειάστηκε. Τους συναδέλφους μας κυρίως. Και σαν διευθυντής της Αυγής έγραφα πάντα ότι οι Έλληνες δημοσιογράφοι και οι άλλοι εργαζόμενοι στην ενημέρωση είναι από τους καλύτερους. Και είναι όντως από τους καλύτερους και μέσα στις πιο σκληρές συνθήκες εργαζόμενοι. Αλλά το έργο που παράγουν είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που δημοσιεύεται, εκφωνείται ή προβάλλεται. Γιατί παρεβαίνουν άλλα. Παρεβαίνουν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Παρεβαίνουν αυτοί οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους άλλες δουλειές πέραν από την ενημέρωση. Και αυτό είναι που χτυπάγαμε. Και αυτό όχι μόνο, αλλά παρεβάλλονται και αυτοί που ως κυβερνητική ως κατάσταση διόριζαν όλες τις διοικήσεις στη δημόσια τηλεόραση για να κάνει το δικό τους. Αυτό το παλεύαμε, ναι. Παλεύαμε όλη αυτή τη μονοκομματική αντίληψη που υπήρχαν. Αλλά πάντα υπερασπιζόμαστε τους συναδέλφους, όπως και τους συμβασιούχους που τότε και προς τιμή του με τον Προκόπη Παυλόπουλου τους είχαμε γράψει όλους. Δώσαμε πολλές μάχες, οι απεργίες ήταν για αυτά, για δίκαια αιτήματα. Αλλά καμία από αυτές τις απεργίες μας δεν ήταν που απομάκρυνε το λαό. Και το απέδειξε ο λαός μας όταν μπήκε το κατάπτυστο λουκέτο. Πλημμύρισε τους δρόμους και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάντρα, παντού, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ο λαός τότε ήταν στο πλευρό των αγωνιζόμενων της ΕΡΤ. Και μιλάνε για ποιο έργο. Κύριοι συνάδελφοι βουλευτές ή κύριοι βουλευτές και κυρίες, αν είχατε την ατυχία να μην παρακολουθήσετε αυτά τα 2,5 χρόνια τη δουλειά των ηρωικών αγωνιζόμενων συναδέλφων μου στο ΕΡΤΟΠΕΝ, έχετε χάσει. Εκεί δόθηκε ένα μεγάλο παράδειγμα δημοσιογραφίας και συνεχίζεται αυτό το παράδειγμα. Ένα παράδειγμα αντικειμενικής, πλουραλιστικής, πολυφωνικής δημοσιογραφίας και ενημέρωσης. Και τέθηκε το ερώτημα αν πρέπει να γίνονται περικοπές, αποκλεισμοί. Όχι. Οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε υπέρ των αποκλεισμών. Οι δημοσιογράφοι είμαστε υπέρ των ακούγονται όλες οι φωνές. Και αυτή την ΕΡΤ ονειρευόμαστε. Αυτή την ΕΡΤ θέλουμε που να διοικείται. Και δεν θα διοικείται μόνο πλέον από ένα διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο κάποια μέλη θα τα ψηφίσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Αρετή δεν τα διορίζει η κυβέρνηση, αλλά και από γενικές συνελεύσεις, γιατί θα ακολουθήσει κι άλλος σχεδιασμός. Από συνελεύσεις εργαζομένων, από συνελεύσεις της κοινωνίας, από προτάσεις της κοινωνίας. Γιατί έχουμε προτάσεις πάνω σε αυτό, έχουμε μια μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό. Και αυτή την εμπειρία είμαι βέβαιος ότι ο αρμόδιος υπουργός θα τη λάβει υπόψη του. Κύριε Πρόεδρε, σε παρακαλώ μόνο για την πολύ σημαντική ερώτηση που έκανε για τους όσους συνταξιοδοτήθηκαν, ο νομικός μας σύμβολος να πει δύο κουβέντες.